Από μεριάς της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, εμείς και σαν Ομοσπονδία Γονέων, αλλά και η Ανώτατη Ομοσπονδία από την αρχή της χρονιάς, είχαμε θέσει σημαντικά αιτήματα για το άνοιγμα των σχολείων. Ζητήσαμε μικρότερα τμήματα, να τηρούνται οι αποστάσεις, να υπάρχουν δηλαδή 15 μελή τμήματα με αποστάσεις. Ζητήσαμε καθαρισμό, έτσι ώστε να τηρούνται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Ζητήσαμε τη δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας με νοσηλευτές σε κάθε σχολεία και γιατρούς ανασυγκροτήματα σχολείων ή ανά 2-3 σχολεία της περιοχής. Ζητήσαμε μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αυτές οι θέσεις μας έχουν επιβεβαιωθεί στην πράξη, καθώς καθημερινά έχουμε πάνω από 150 σχολεία που έχουν περιστατικά COVID και κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Ως προς τον καθαρισμό, που μας αφορά περισσότερο, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή δημιουργεί υγειονομικές βόμβες στα σχολεία μας. Αρχικά να πω ότι το πρόβλημα του καθαρισμού δεν είναι τωρινό. Είναι διαχρονικό. Στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία, παλιότερα υπήρχαν μόνιμες καθαρίστριες, πολύ παλιά. Αυτές οι καθαρίστριες, στην ουσία η θέση τους καταργήθηκε, η οργανική θέση, και γίνανε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δηλαδή εργολάβοι του εαυτού τους, το προσωπικό καθαριότητας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κάθε χρόνο και παίρνοντας, ας πούμε, να καθαρίζουν κάποιες αίθουσες ή κάποιους αύλιους χώρους, πληρωνόμενες από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο καθυστερούσε τα χρήματα, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Σαν αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, τα σχολεία μας ήταν βρώμικα. Όταν λέω βρώμικα, ζέχνανε, πώς να το πω. Είχαμε σε όλα τα σχολεία, τζάμια δεν έχουν πληθεί ποτέ σχεδόν. Οι κουρτίνες καθαρίζονται από τους συλλόγους γονέων, γιατί αν δεν καθαριστούν μετά από κάποια χρόνια θα είναι πέτρες. Σφουγγάρισμα ουσιαστικό δεν γίνεται και όλο αυτό το πρόβλημα το επιτείνουν οι άθλιες υποδομές που έχουμε. Γιατί όταν οι υποδομές δεν συντηρούνται, έτσι, συνεχώς δημιουργούν προβλήματα και στον καθαρισμό. Στον καιρό της πανδημίας είναι χαρακτηριστικό ότι την Άνοιξη, όταν ανοίξαν τα σχολεία εκ περιτροπής, όπως λέγαμε, η κυβέρνηση αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το προσωπικό καθαρισμό που είχε στα γυμνάσια και τα λύκια, τα οποία ανοίξαν αργότερα, και στα δημοτικά, γιατί δεν έφτανε το προσωπικό καθαρισμό. Δηλαδή, στην ουσία, η ίδια αποδέχτηκε ότι στον καιρό της πανδημίας χρειαζόταν διπλάσιο προσωπικό καθαρισμού, προκειμένου να τηρούνται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Όταν ανοίξαν τα σχολεία το Σεπτέμβριο, όμως, η ίδια κυβέρνηση προσέλαβε ακριβώς τον ίδιο αριθμό καθαριστριών, με πλήρες πλέον ωράριο των σχολείων, προσέλαβε το ίδιο ακριβώς προσωπικό καθαρισμού που είχε προσλάβει και την περασμένη χρονιά. Μιλάμε για 9.500 εργαζόμενους, εκ των οποίων μάλιστα η μισή ήταν με 5.000 περίπου ήταν με πλήρες ωράριο και οι υπόλοιποι 4.500 ήταν με μειωμένο ωράριο. Και αυτό σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες που υπήρξαν στα σχολεία, διότι μεταφέρθηκε η πρόσκληση του προσωπικού καθαρισμού στους Δήμους, από οι ίδιοι δηλαδή από εργολάβοι του εαυτού τους έγιναν πλέον εργαζόμενοι στους Δήμους, προσλήφθηκαν σαν εργαζόμενοι στους Δήμους. Εδώ να σημειώσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που υπήρξε με προσωπικό καθαρισμό που δεν είχε ελληνομάθεια, όπως λέτε, ελληνική ηθαγένεια, το οποίο δεν προσλήφθηκε. Δηλαδή, άνθρωποι που δουλεύανε 10 χρόνια, που στηρίζανε και τη δουλειά τους πάνω σε αυτό το θέμα, δεν προσλήφθηκαν εκ νέου για διάφορους λόγους που δεν ισχυρίσει η κυβέρνηση ότι δεν μπορούσαν να προσληφθούν για τυπικούς λόγους. Επίσης, πιστεύουμε ότι είναι ουσιαστικοί οι λόγοι και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Προσλήφθηκαν λοιπόν ακριβώς οι ίδιοι. Όμως είχαν ζητήσει από τους διευθυντές των σχολείων να στείλουν τι προσωπικό καθαρισμό χρειάζονταν προκειμένου να μπορούν να δουλέψουν με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Ξέρετε, τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ στο σχολείο, σε κάθε σχολείο, λέει το εξής, ότι κάθε σχολείο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται. Δηλαδή σε όλους τους χώρους του. Φρανία, πόμολα, κουπαστές, τουαλέτες, τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα. Πριν ξεκινήσει το σχολείο, κατά τη διάρκεια του σχολείου και μετά τη λήξη του. Μάλιστα, στα δημοτικά που υπάρχει και ολοήμερο, είναι 4η φορά. Όταν τελειώσει το ολοήμερο.
αυτό το πράγμα βλέποντάς το, οι διευθυντές των σχολείων ζητήσανε επαρκές προσωπικού καθαρισμού. Τους στείλανε τους μισούς από αυτούς που ζητήσανε. Και ξεκινήσαμε να έχουμε, ξεκινήσανε να λειτουργούν τα σχολεία μας χωρίς στην ουσία να μπορεί να εκπληρωθούν τα πρωτόκολλα τα ίδια του ΕΟΔΗ. Αυτό προφανώς έχει σαν αποτέλεσμα και την αύξηση των κρουσμάτων και μέσα στα σχολεία. Γιατί όταν δεν απολυμαίνονται οι χώροι, όταν δηλαδή η ίδια επιστημονική κοινότητα λέει ότι θα πρέπει να απολυμαίνονται προκειμένου να αποφεύγεται η διάδοση του ιού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, εάν εργαζόμενος στον καθαρισμό αρρωστήσει σαν περιστατικό COVID, τι γίνεται? Αυτό που μέχρι τώρα γίνεται είναι ότι δεν αντικαθίσταται. Και ότι μένει το σχολείο χωρίς καθαρισμό, τουλάχιστον για 2-3 μέρες μέχρι ότου αυτό το πράγμα το καταλάβουν και προσπαθήσουν έτσι να μπαλώσουν τρύπες, κυρίως με εργαζόμενους του Δήμου. Υπάρχουν άτομα προς που πήγανε σε σχολεία σαν γραμματείς και δουλεύουν σαν καθαριστές. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια πάρα πολύ επικίνδυνη στην ουσία κατάσταση για τα ίδια τα σχολεία, για το πώς τα σχολεία λειτουργούν σε πλήρη σύνθεση. Σαν Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, εμείς τασσόμαστε υπέρ όλων της μονιμοποίησης. Καταρχήν πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν, διότι είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να έχεις τη μόνιμη θέση σου, να ξέρεις το σχολείο σου, να ξέρεις το χώρο σου, να μονιμοποιηθούν, να ενταχθούν στα βαρέα ανθυγιεινά όπως θα έπρεπε κανονικά και ταυτόχρονα να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων που αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, χρειάζονται τουλάχιστον 2 ή 3 καθαρίστριες σε κάθε σχολείο. Από εκεί και πέρα, συντασσόμαστε μαζί με τις διεκδικήσεις που γίνονται. Θα συμμετέχουμε στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 3 του μήνα στην Κλαθμόνος και θα ζητήσουμε και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά επαρκές και μόνιμο προσωπικό καθαρισμού για όλα τα σχολεία της περιφέρειάς μας.